Δεν ήρθα να δώσω κενές υποσχέσεις ούτε να πω ότι έχουμε την απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Αυτό τόνισε από τον πύργο και το επιμελητήριο Ηλίας ο βουλευτής Β' Πειραιά και πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφωνας Αλεξιάδης, που περίοδευσε στον ομό και είχε επαφές στη Ζαχάρο και στη συνέχεια στον πύργο με τον επαγγελματικό κόσμο και τους θεσμικούς φορείς. Ο κ. Αλεξιάδης τόνισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε προεκλογική ετοιμότητα είναι η στήριξη της κοινωνίας, ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού κόστου των καυσίμων και τη καθημερινότητα. Μας ρωτάνε συχνά οι πολίτες, δηλαδή εσείς τι θα κάνετε για την ακρίβεια. Θα κάνουμε ό,τι έκανε η Γερμανία. Η Γερμανία πουλάει αυτή τη στιγμή στο πρατήριο τη βενζίνη φτηνότερα από ό,τι την αγοράζει ο πρατηριούχος στην Ελλάδα από το δηληστήριο. Κάποιο λάθος υπάρχει στην ελληνική πολιτική. Αυτό λοιπόν προτείνουμε εμείς για παράδειγμα στο καύσιμο. Είναι άμεση μείωση, όχι κατάργηση, διότι εδώ παραπλανά η Νέα Δημοκρατία, άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλα μέτρα όπως έχουμε εξαγγείλει και τα έχουμε πει, τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν στον τομέα της ενέργειας, πρώτον, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα αντιμετωπίσει 100% το πρόβλημα, αλλά θα δώσει ένα σαφές μήνυμα. Χρειάζεται περισσότερη έλεγχη στην αγορά, χρειάζεται φορολογική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις που έχουν εφουληθεί από αυτό το ράλι στην αύξηση τιμών και οι ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Χρειάζονται άλλες πολιτικές όπως έχουμε εξαγγείλει πάρα πολλές φορές. Ο κ. Αλεξιάδης τάχθηκε υπέρ του ανοιχτού ζωντανού διαλόγου με την κοινωνία και τους φορείς, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης διενέργειας εκλογών για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης προοδευτικής κατεύθυνσης στην οποία θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η οικονομία και η κοινωνία μέχρι την ημερομηνία των εκλογών, οι οποίες ελπίζουμε να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να έχουμε και την πολυπόθητη κυβερνητική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος μετά το συνέδριό του. Είναι μπροστά στη σύνταξη και του προεκλογικού προγράμματος, διότι η δική μας εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα εκλογές. Εμείς θέλουμε να γίνουμε μέρος μιας κυβέρνησης που θα συμμετέχουν και άλλα κόμματα και θα έχει μια σαφέστατη προοδευτική κατεύθυνση. Δεν μπορεί σε αυτή την κυβέρνηση να συμμετέχουν κόμματα που έχουν συντηρητικές απόψεις ή που έχουν τελείως διαφορετικές προγραμματικές κατευθύνσεις. Ο κ. Αλεξιάδης συνοδευόταν από τον βουλευτή Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλαματιανό και τον γραμματέα της Νομαρχιακής Ηλίας Παναγιώτη Φλεβοτόμο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το σύνολο της κοινωνίας, την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος αλλά και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Τέθηκαν ζητήματα και από τους πολίτες και από τους ανθρώπους της αγοράς. Ευρύτερα ζητήματα όπως τα ζητήματα της ακρίβειας που γονατίζει μαγαζιά και επιχειρήσεις και νοικοκυριά βεβαίως. Τα ζητήματα της ρευστότητας που έχουν και αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το ιδιωτικό χρέος που έχει εκτιναχθεί και άλλα ζητήματα τοπικά όπως οι υποδομές και οι ελλείψεις που έχουμε σε συγκεκριμένους τομείς, η ακύρωση και η κατάργηση των πανεπιστημιακών τμήματων και άλλα πολλά ζητήματα που αφορούν βεβαίως και την υγεία του τόπου μας. Κατανοώ τα προβλήματα που έχουν και οι επαγγελματίες του τόπου μου, οι συνάδελφοί μου δηλαδή, και κυρίως αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα με την ακρίβεια που περνάει και τη δύσκολη φορολογική πολιτική και ενεργειακή κρίση, η συνδρομή του Τρίφωνα θα είναι σημαντική. Τον κύριο Αλεξιάδη υποδέχθηκε στο επιμελητήριο ο πρόεδρος του Κώστας Νικολούτσος, ο οποίος συμμετείχε και σε συνάντηση που προηγήθηκε με τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Κάναμε μια σύντομη αναφορά πάνω στα θέματα της επιχειρηματικότητας της Ινδίας και βέβαια ζητήσαμε τη συνδρομή του Υπουργού στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Τον ευχαριστούμε για την επίσκεψή του εδώ και πιστεύουμε ότι θα διατηρήσουμε μια ζωντανή επαφή υποφελία της ηλιακής επιχειρηματικότητας.